Μέσα από αυτό το όμορφο ταξίδι, το περίεργο, το αλλιώτικο, το διαφορετικό, ο Νταρτανιάν μας έβγαλε σε έναν τόπο ο οποίος μπορεί να μην έχει ιστορικά στοιχεία ή κάτι ιστορικά σημαντικό, αλλά πιθανότατα να έχει στοιχεία ανθρωπιστικά σημαντικό και αναφέρομαι στην επιβίωση του ανθρώπου. Μίλησέ μας λίγο για τη γη, κάτι που θεωρούμε δεδομένη, πόσο δεδομένη είναι και ποιος ο ρόλος της. Μέσα από το δικό σου πρίσμα, το διαφορετικό, το αλλιώτικο. Ναι, εδώ είναι ένα κομμάτι τυπικό ενός μικρού κάμπου νησιώτικου, λιμνιακού δηλαδή κάμπου, έτσι. Έχει ωραίες, έχει ωραίες μυρωδιές και αρώματα, παρά το ότι είναι ναι, είναι τα άλλα τα φρεσκοκομμένα σιτηρά, είναι οι ακονιζές που λέμε, τα διάφορα άλλα βότανα που υπάρχουν, λίγα βέβαια, λιγοστά, αλλά δίνουν και αυτά το χρώμα τους. Εδώ συντελείται από εδώ και αιώνες όλη η οικονομική ζωή του νησιού. Είτε είναι γεωργική είτε κτηνοτροφική. Δεν ξέρω εσείς εκεί στη Μύρινα πώς το βλέπετε, ας πούμε, λόγω της διαφορετικότητας των εργασιών που κάνετε, δηλαδή εμπόριο. Αλλά εδώ από εδώ και εκατοντάδες χρόνια η Λίμνος ήταν κατά το 85 με 90% αγροτική, βασιζόταν στην αγροτική οικονομία. Στα Άγια Χώματα. Ναι, τα χώματα εντάξει δεν είναι και φτωχά, δεν έχουμε μεγάλη εκτάσεις, όχι μεγάλη πληθώρα και εκτάσεις, ας πούμε. Βέβαια εντοπίζονται από την Αττική και δόθε όλα τα κομμάτια τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν. Από την άλλη μεριά πάνω στην Ορεινή έχουμε την κτηνοτροφία, την πάρα πολύ σπουδαία κτηνοτροφία και βγάζουμε και τα χαρακτηριστικά προϊόντα και έτσι βγαίνουν τα χαρακτηριστικά προϊόντα της Λίμνου. Επειδή κάποιες εικόνες εμείς ίσως τις προλάβαμε εσύ λίγο παραπάνω, γιατί έχεις μια διαχρονικότητα έτσι. Εδώ τώρα καθόμαστε εμείς πάνω σε μια μπάλα από χόρτο. Άχυρο, ναι. Και επειδή αυτές οι εικόνες πλέον σιγά σιγά σπανίζουν και επειδή καταγράφονται αυτά και ίσως κάπου χρειαστεί μελλοντικά να γίνουν ιστορικά στοιχεία, τι ακριβώς είναι αυτή εδώ η μπάλα, πώς έχει προκύψει, τι ρόλο έχει, μπορεί να μας φαίνονται απλοϊκά, αλλά μέσα στον χρόνο χάνονται αυτά. Κατά το αλώνισμα των σιτηρών, Κριθάρι, Στάρι, Βρώμη, μένουν τα άχυρα. Τα άχυρα αυτά είναι μια πολύ καλή τροφή, περιέχουν ζάχαρα, πρωτεΐνες και λευκόματα διάφορα για τα ζώα. Διαβασμένα σε βρίσκω, και είναι... Έλα πειρατή μου. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή για τα ζώα, είτε είναι μερικαστικά, είτε είναι βοηδοί κλπ. Και εκτός από τον καρπό δηλαδή που θα δώσουν που είναι πιο θρεπτικός, είναι και το άχυρο που είναι το καθημερινό και το πιο φτηνό. Και το δένουν έτσι, υποθέτω. Το πάνω. Δένουν για να μπορούν. Και σε στρογγυλό, σαν ροδέλες τρακτέρ. Ναι, ναι, μια φορά έγινε αυτό στη Λίμνο, δεν ξανάγινε. Απλά το δένουν έτσι γιατί αποθηκεύεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο οικονομικά. Μην ξεχνάς ότι αυτή είναι τροφή για όλο το χειμώνα. Και δεν πρέπει να βρέχεται, να μουχλιάζει, να τρώνε μουχλιασμένες τροφές τα ζώα. Εκεί κάτω στο βάθος, εγώ βλέπω μια σκιά. Α, να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτών των γυρισμάτων ήταν δική σου επιθυμία να έχουμε και έναν τρίτο παράγοντα μαζί μας, τον αέρα, ενώ θα μπορούσαμε να τον φιλτράρουμε. Θέλαμε να βάλουμε όσο γίνεται περισσότερους ήχους, χρώματα, αρώματα σε αυτό και είναι δική σου επιθυμία για να μην γκρινιάζουν οι θεατές, έτσι. Εδώ ο αέρας είναι στοιχείο σήμα κατά του DNA μας. Τι είπες τώρα για την παρέα, παρέα του αέρα. Τι σου λείπει από την Αμερική? Με Αμερική δεν έχω χάσει πολύ εγώ, όχι. Ίσως στην Ευρώπη που έχω γυρίσει πάρα πολύ. Είναι... Τι σου λείπει από εκείνα τα μέρη που θα ήθελες να τα δεις εδώ? Α, ναι. Μέσα από την ιδιορυθμία σου, μέσα από το αλόκοτό σου, ναι, το ναι, πολύ ναι. Συγκεκριμένο σου. Λίγο παραπάνω ευαισθησία στην φύση που έχουν όλοι εκεί οι Ευρωπαίοι κλπ. Και επίσης λίγο παραπάνω να αγαπάμε τον τόπο μας. Δεν αγαπάει ο Έλληνας στην Ελλάδα? Δεν ξέρω γενικά ο Έλληνας, πάντως από ό,τι βλέπω ο Λιμνιός δεν την αγαπάει και πάρα πολύ. Δεν ξέρει, μάλλον λέει ότι την αγαπάει, είναι προσκολλημένος, μπορεί να πεθάνω εγώ γι' αυτό, αλλά δεν φαίνεται. Αλλά ουσία μηδέν. Δεν φαίνεται, ναι, δεν φαίνεται. Και επειδή το θέμα μας έχει να κάνει με τον πολιτισμό, αλλά μέσα από άλλο δικό σου πρίσμα, πες μας λίγο εκείνες οι σκιές που φαίνονται εκεί στο βάθος, τέρμα, τι είναι? Είναι Ελλάδα, είναι Τουρκία, είναι Λες, η χωρικό είναι η Ήμβρος αυτή.
Ήμβρος. Αυτή είναι, τώρα δεν φαίνεται και πολύ καλά. Υπάρχουν μέρες, έχει θελούρα σήμερα, υπάρχουν μέρες που φαίνεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε σχέση με την Ήμβρο. Όχι, δεν έχουμε καν συγκοινωνιακή σχέση, θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά μπλέκουμε σε κάποια γραφειοκρατικά αυτά και εντάξει, δεν έχουμε. Και επειδή σήμερα θα είναι, ζήτησαν οι θεατές μεγαλύτερη δική σου παρουσία, να σε ξεζουμίσουμε λέει όσο γίνεται περισσότερο. Να πούμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι του 2018. Τέλος. Μας καταγράφει η ιστορία. Ναι. Έτσι, έχει περάσει ο 15 Αύγουστος. Τα νούμερα λένε ότι είναι ιστορικά από τα πιο επιτυχημένα καλοκαίρια της Λίμνου σε επίπεδο επισκεψιμότητας, τουρισμού, να το πούμε απλά. Αυτό όμως συνήθως σε τέτοιους τόπους που κινούνται ήσυχα και ήρεμα, όπως μας είπες τις προηγούμενες φορές, δημιουργεί αυτό που λέμε ένα πολυπολιτισμικό σοκ. Εσύ το είδες, το άκουσες, το ένιωσες, σε τι μορφές ήταν. Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό? Ναι, απλά παραδείγματα. Στον δρόμο, ας πούμε, υπάρχουν μποτιλιαρίσματα. Παραπονιούνται οι επισκέπτες μας. Μα δεν έχετε δρόμους εδώ πέρα. Λέω, έλα το Φλεβάρι, έλα το Γενάρη. Να σου πω εγώ, όλοι οι δρόμοι δικοί σου θα είναι. Ναι, υπάρχουν. Θα δεν το πει στοιχεία εσύ, έλα Γενάρη, έλα Φλεβάρι. Όχι, το έχω πει. Το έχω πει σε επισκέπτη. Γιατί να έρθει Γενάρη, επίσης, Φλεβάρι. Γιατί να μην έρθει, γιατί. Κοίταξε να δεις. Τώρα πήγαμε πάλι στην παλιά. Στον παλιό κύκλο, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο μόνο κόσμο. Πριν 6-7 χρόνια είχαμε αρχίσει, είχαμε βάλει άλλους στόχους. Οι στόχοι ήταν να διευρυνθεί η περίοδος, έτσι ώστε και αυτός που θέλει να επενδύσει, να κάνει κάποια δωμάτια κλπ, να ξέρει ότι το δωμάτιό του θα είναι πιασμένο από τα μέσα Μαΐου μέχρι, ξέρω εγώ, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Δεν μπορεί κάποιος να επενδύσει μόνο για 2 μήνες και να βγάλει λεφτά. Πότε θα τα βγάλει τα λεφτά του, πότε θα βγάλει την επένδυσή του? Κάτσε ρε Νταντανιάν, πώς ότι δεν είναι λάστιχο? Είναι, βεβαίως είναι λάστιχο. Βεβαίως είναι, βεβαίως. Άλλα μέρη τα καταφέρνουν. Και εμείς αρχίσαμε και τα καταφέρνουμε. Θα σου περιγράψω το 2011 ή 2012. Είμαι στο όλο αυτιά. Που εδώ στο Κοντοπούλι είχαμε από τις 15-20 Μαΐου, είχε αρχίσει καλά η περίοδος, έβλεπες πολύ κόσμο και τέλειωσε, μπορώ να σου πω, 10 Οκτώβρη. Κάπου εκεί. Μας έβαλε και χέρι η παραγωγή, λέει, να μιλάω πιο δυνατά. Και δεν θέλω να το κάνω, γιατί χαλάω τον υπέροχο ρομαντισμό. Είναι πολύ ρομαντικά τα τοπία που μας φέρνεις. Ακόμα και μέσα στην αγριάδα τους βγάζουν ένα ρομαντισμό. Για συνέχισε το εσύ αυτό. Δεν το βλέπω καθόλου άγριο το τοπίο αυτό. Το βλέπω, όπως λες, ένα πολύ ήσυχο, ωραίο τοπίο. Να ξέρεις ένα πράγμα. Σε μια έρευνα που έκανα εγώ προσωπικά, με προσωπικές συνεντεύξεις από τους πρώτους επισκέπτες που είχαν έρθει εδώ πέρα από διάφορα μέρη της Ευρώπης, όχι μόνο από τα ανατολικά, πρώην ανατολικά μπλοκ, το 87% επισκεπτόταν τη Λίμνο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με τη μία ή την άλλη αιτία, για το φυσικό της περιβάλλον. Αυτό δηλαδή, αυτή την εικόνα, για να μην τη χαρακτηρίσω εγώ, είναι κάτι που αρέσει, είναι κάτι που ελκύει, είναι κάτι που ηρεμεί, είναι κάτι που απολαμβάνει. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται, πάει ο κόσμος κάπου αλλού. Υπάρχει ο κόσμος που θα πάει να διασκεδάσει μέχρι τρέλας. Ναι. Ότι πας στο ανάποδο από αυτό που έχεις. Ναι, δηλαδή ένας Ελβετός, ας πούμε, θα το απολάμβανε πάρα πολύ. Φυσικά αυτό. Και το απολαμβάναν. Και ήταν οι Ελβετοί πολλοί που απάντησαν σε αυτά τα ερωτηματολόγια τα δικά μου. Τα οποία τα έχω βέβαια και είναι για παρουσίαση. Θα μας τα παρουσιάσεις κάποια στιγμή? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μα γι' αυτό την έκανα την έρευνα, για να την παρουσιάσω, για να ξέρω ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται πίσω από τις ετικέτες και πίσω από τους αριθμούς και πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Και μια και μπήκαμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, ας δούμε κάτι άλλο. Φέτος ο τόπος Λίμνος είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό από μόνο του μπορεί να λέει πολλά ή μπορεί να μην λέει και τίποτα. Αν δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους εξυπηρετήσεις, αν δεν μπορείς να είσαι σωστός στις υπηρεσίες, όποιος και να είναι αυτές. Εσύ από την τεράστια εμπειρία σου, γιατί άσε που θες να φαίνεσαι, πώς να σου πω, χαμηλού προφίλ, σκανάρεις τα πάντα. Πώς το είδες το πράγμα φέτος από όλες τις πλευρές των υπηρεσιών? Από το να σου φέρω τη σαλάτα, πόσο χρόνο έκανα, να πληρώσω, αν υπήρχαν οι πρώτες ύλες, αν έφτασαν. Τι έζησες, τι βίωσες, τι άκουσες, για να διορθωθούν αυτά τα θέλουμε.
να αρχίσουμε πρώτα από την πρώτη παράμετρο που έβαλες, αν λέει κάτι πόσος πολλής κόσμος ήρθε. Γενικά, θα ξέρεις και εσύ, στο marketing ποτέ δεν βλέπεις τα ποσοτικά χαρακτηριστικά μόνο, βλέπεις και τα ποιοτικά, τα οποία ίσως είναι και ο οδηγός σου για τα επόμενα βήματα και τις επόμενες επενδύσεις σου, έτσι ώστε να βγάλεις περισσότερο κέρδος. Αυτή είναι γενική, το μάθημα, ναι, ας πούμε, έτσι, και το οποίο παντού εφαρμόζεται. Ποιοτικά χαρακτηριστικά... Παίρνουμε μαθήματα εδώ στη Λίμνη. Όχι, γιατί δεν έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε ποιοτικά, πώς το λένε, αποτελέσματα να μελετήσουμε, να δούμε και να προγραμματίσουμε μετά. Γιατί? Δεν ξέρω ειλικρινά. Ακόμα δεν μπορούμε να μετρήσουμε τι κέρδος έχουμε. Χρηματικό εννοώ, έτσι, καταρχάς, που είναι μετρήσιμο απόλυτα, από τον τουρισμό. Αν έχουμε κέρδος, τζίρο μπορεί να έχουμε. Κέρδος έχουμε. Δηλαδή... Ωραίες γυναίκες είχαμε. Είδες ωραίες παρουσίες. Το παρακάντω με αυτό. Είναι έτσι για να σπάμε την υπέροχη μονοτονία. Λοιπόν... Συνεχίζουμε, εξυπηρετήσαμε. Προσανατολίζεις. Όχι. Δεν υπάρχει σωστή. Καλή εξυπηρέτηση δεν υπάρχει. Αν γίνεται ένα boom μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο, είναι αδύνατο για μένα, δεν τους δικαιολογώ τους παρέχοντες εστίαση και τροφή και οτιδήποτε άλλο, δεν τους δικαιολογώ, είναι εντελώς αδύνατο να επενδύσεις σε πολύ κόσμο, σε πολλά μηχανήματα, σε πολλές πρωτεσίλες, Ιούλιο-Αύγουστο μόνο. Θα πρέπει το κλειδί, και πάλι το τονίζω πάνω, είναι η επιμήκυνση της περίοδου. Λύνονται πάρα πολλά πράγματα όταν γίνει αυτό. Με το να έχουμε πάρα πολύ κόσμο τον Αύγουστο ή 20 μέρες, το φαντάζεσαι κι εσύ. Αν ήσουν στη θέση ενός του οποιοδήποτε επιχειρηματία, μικρού ή μεγάλου, δεν μπορείς να κάνεις τόσο τεράστιες επενδύσεις. Άντεξε το νησί στην πίεση ή κλάταρε. Κλατάρει σιγά-σιγά. Έχουμε το πρόβλημα του νερού, έχουμε το πρόβλημα, όπως βλέπεις κι εσύ. Καλά, είναι χαμός με το αυτό το νερό που μας πήγες. Πώς θα φανταστείς. Όχι μόνο, το βλέπεις και στα χωριά και στη Μύρινα. Στο τέλος. Έτσι είναι. Στα καταστήματα δεν υπάρχουν. Στα καταστήματα που πήγαινες εξυπηρετούσαν όπως το χειμώνα. Όχι. Και οι πρώτες ύλες ήταν, πιστεύω, χαμηλότερο επίπεδου και ποιότητας. Δεν βρίσκαν δηλαδή εύκολα προϊόντα. Δεν βρίσκεις εύκολα προϊόντα, δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τον μπαμ του κόσμου. Πες μου αυτό το μπαμ, πώς το αισθάνεται ο ντόπιος, φέρε μας λίγο για την ενσυναίσθηση. Αρνητικά τώρα, φυσικά το αισθάνεται. Το διαισθάνεται αρνητικά. Το ο μέσος ντόπιος. Όχι, ξέρεις, όταν είσαι 11 μήνες σε ένα ρυθμό και ξαφνικά αυτός ο ρυθμός γίνεται τρελός, οποιοδήποτε θα αισθανόταν άβολα. Και τι θα έπρεπε να γίνει, να το συνδέσουμε τώρα μαζί, γιατί εσύ έχεις μια μοναδικότητα, να δίνεις εμπειρία και γνώση συμπυκνωμένη. Τι θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε αυτό να γίνει καλύτερο ακόμα. Και δεν φωνάζω, δεν με νοιάζει τι λέει η παραγωγή. Έγιναν κάποια πράγματα. Ασχολούνται απλά σε μια γλώσσα που πιστεύω ότι καταλαβαίνουν όλοι εδώ. Γιατί εντάξει, και να λες και όρους του marketing δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, και ότι είναι κακό να μην καταλαβαίνει κανείς κάτι. Δεν είναι όρους του marketing, είναι απλά πράγματα. Απλά... Εμένα, άμα με πεις τώρα για τα χωράφια, θα σε κοιτάω σε λες και είσαι Νταρτανιάν, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή, μιλάς για ένα boom, μιλάς για πολύ κόσμο, μιλάς για δυσκολία εξυπηρέτησης, μιλάς μια δυσκολία συμπεριφορών. Αυτό τώρα πώς γίνεται πιο όμορφο για το επόμενο. Λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν οι απλοί επιχειρηματίες ή οι απλοί πολίτες. Τα περισσότερα πρέπει να γίνουν από την κεντρική διοίκηση, είτε είναι αυτή η Δήμος, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι ελληνική πολιτεία, δεν ξέρω και εγώ τι, με βάση σχέδια τα οποία όχι θα αναιρούνται από τον οποιονδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή, αλλά με έναν σαφή προσανατολισμό και με μια σοβαρότητα από όλους. Εννοείς επανεκπαίδευση των κατοίκων, εκπαίδευση, αν όχι επανεκπαίδευση, αφού δεν έγινε αρχική ακόμα. Θα πρέπει, για να πιστεί κάποιος ότι όλο αυτό το αλαλούμ που γίνεται Ιούλιο-Αύγουστο, που έγινε φέτος τουλάχιστον, αξίζει, θα πρέπει να έχει και κάποια στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία ή ποσοτικά στοιχεία ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι βρήκαν δουλειά, πραγματική δουλειά, έτσι, δηλωμένοι με την ασφαλειά τους κλπ. Πόσοι φόροι εισπράχθηκαν. Δεν μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να λέει, α, εγώ είχα και 10 οικογένειες και θα βγάλω, έβγαλα λεφτά και θα τα ξοδέψω στη Λίμνο. Οι φόροι είναι
τις 5 χρόνια και υποτίθεται τους ισομοιράζει, έτσι δεν είναι? Είναι η πιο αξιόπιστη πηγή. Δεν μπορείς να επαφίεσαι στο τι θα σου πει ο οποιοδήποτε. Μπορεί να έβγαλε, μπορεί και να μην έβγαλε. Μπορεί να τα χαλάσει, μπορεί και να μην τα ξοδέψει. Μπορεί να πήρε κόσμο και να τον είχε, ξέρω εγώ, έτσι, ότι ώρα να ήταν και με 5 ευρώ. Εσύ θες πολλά λεφτά να ζήσεις το μήνα στη Λίμνο? Όχι, καθόλου. Οι ανάγκες είναι πάρα πάρα πολύ λίγες. Πολύ λίγες. Υπάρχει συντροφικότητα, υπάρχουν παρέες, υπάρχουν. Και όλα αυτά μειώνουν το κόστος της ζωής. Και επειδή μας παρακολουθούν έτσι πολλοί που δεν μένουν εδώ και το σκέφτονται να μείνουν εδώ, γιατί οι πόλεις έχουν κορεστεί. Το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Και είναι και μέρος απόφασής σου να ζήσεις τόσα χρόνια στη Λίμνο. Και μου κάνουν και νόημα να τα πω πιο δυνατά, λέει. Να τα πεις πιο δυνατά. Να πω πιο δυνατά. Πώς είναι η ζωή του χειμώνα εδώ πέρα, αν παλεύετε το πράγμα? Γιατί άλλο, αν ένας άνθρωπος έχει ζήσει χρόνια εδώ, σίγουρα έχει συνηθίσει, σίγουρα του αρέσει, σίγουρα δεν του φαίνεται περίεργο. Υπάρχουν όμως χιλιάδες άλλοι που θέλουν να φύγουν από την Κολο Αθήνα, την Κολο Θεσσαλονίκη, το Κολο Ηράκλειο, να έρθουν να ζήσουν εδώ. Παλεύετε το πράγμα το χειμώνα εδώ και πώς παλεύετε? Βεβαίως παλεύετε. Αρκεί να έχεις κάποια εισοδήματα. Πολύ, λίγα, δεν χρειάζεται πολλά. Ένα σπιτάκι. Εκτός και αν θες να γίνεις επιχειρηματίας, να ανοίξεις το μαγαζί σου, να γίνεις αγρότης. Είναι δύσκολο τώρα να γίνεις αγρότης. Θες πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά. Θέλει μεγάλο κεφάλαιο για να βάλεις μπρος. Μεγάλο κεφάλαιο, ναι, βεβαίως. Αλλά είναι τόσο οι παρέες δεμένες που περνάς πάρα πάρα πολύ καλά. Και εγώ θα έλεγα στους, θα παρότρινα τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν εδώ πέρα, Λιμνοί, να επαναπατριστούν, να έρθουν ως active, ως ενεργή και όχι ως συνταξιούχοι που δεν... Ενεργή σε ποιους τομείς? Στη δουλειά επάνω. Ποια δουλειά, τι είδος δουλειά? Οποιαδήποτε δουλειά. Υπάρχουν σήμερα μοντέρνες δουλειές, έχουν βγει, δεν χρειάζεται να έχει κάποιος μια αξίνα ή ένα γκασμά και ένα σκάβι και αυτό είναι δουλειά. Δεν είναι μόνο αυτό δουλειά. Υπάρχουν πράγματα, να σου πω εγώ ρε παιδί μου, οι τηλεπολίσεις ας πούμε, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά πράγματα, θέλω να σου πω. Πάρα πολλά πράγματα με τα οποία. Χρήση τεχνολογίας που να παντρευτεί με αυτή την ομορφιά. Και μάλιστα, αν είσαι και λίγο έτσι, πιο μορφωμένος, κάποιος πολιτικός, μηχανικός ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν ακόμη περισσότερες δουλειές να κάνεις. Μέσω διαδικτύου εννοείς. Και μέσω διαδικτύου και εδώ. Ναι, ναι. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι από τις αγαπημένες τις πολυεθνικές. Πού, ξέρεις, εκεί όταν πας, σε ρωτάνε πού βλέπεις τον εαυτό σου μετά από 5 χρόνια. Εγώ λέγω, πού βλέπεις τη Λίμνο μετά από 5 χρόνια, μέσα από τα δικά σου διαφορετικά συστήματα ακοής, όρασης και νόησης. 5 χρόνια είναι λίγα αν είσαι μια κοινωνία η οποία δεν έχει κάνει ποτέ προγραμματισμό. Για 10 μπορώ να σου πω. Θα πάει από μόνοι τους, εκεί. Πραγματικά είσαι απίστευτος. Και αναρωτιέμαι ένας τέτοιος άνθρωπος γιατί και πώς βρέθηκε στη Λίμνο. Και δεν θα τη γλιτώσεις. Πιστεύω ότι το εκτόπισμά σου το έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Εδώ πώς βρέθηκες? Είπαμε το ιστορικό κομμάτι, δηλαδή σ' αρέσει εδώ που είσαι, δικαιώνεσαι εδώ που είσαι, απλώνει το μυαλό σου όσο θέλει εδώ που είσαι? Όχι όσο θα ήθελα, αλλά ναι, απλώνει. Επηρεάζω κάποια πράγματα, έχω επηρεάσει αρκετά πράγματα πιστεύω. Δεν μπορούμε να τα πούμε ένα-ένα τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν φαίνονται, βέβαια δεν φαίνονται, ξέρεις, δεν έχουν ταμπέλα made in τάδε, εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά τα βλέπω πραγματικά ότι πήγαν εκεί που τα φανταζόμουν μετά από πολύ χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά δεν σταματάς να μιλάς, να δούμε εκείνο εκεί το ωραίο το πράγμα. Τώρα εγώ καθυστερώ λίγο την κουβέντα, γιατί είναι το τελευταίο πλάνο αυτού του πρώτου μέρους που χωρίζεται σε 4 επεισόδια, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη, ένας πολύ όμορφος περίπατος στη Λίμνο μέσα από διαφορετικό τρόπο έκφρασης, προσέγγισης, περιγραφής, γνώσεων, συναισθημάτων, αρωμάτων. Βέβαια δεν μπορέσαμε να βάλουμε πολλά πράγματα μέσα σε αυτό. Και μου είπες ότι δεν θέλεις κιόλας να είναι σαν τουριστικός οδηγός και πρέπει να σεβαστώ τη διαφορετικότητά σου και την ιδιορυθμία σου. Όμως, έτσι κάποιος φίλος μου που θέλει να έρθει, κάποιοι φίλοι μου, τι θα έπρεπε να δουν για να φύγουν, πες ότι έρχονται μία φορά μόνο, με μια ολοκληρωμένη εικόνα, χρώμα, άρωμα, γεύση, αίσθηση, ταξίδι, Λίμνο. Είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά θα την καταφέρεις.
Ναι, και πάλι θα σε πάω στη διάρκεια που πρέπει να έχει η επισκεψιμότητα της Λίμνου. Μπορεί να έρθει κάποιος τον Οκτώβριο, εκεί γύρω στις 15, να γυρίσει όλα τα είχες, δεν είχες, τους αποστακτήρες. Την τράβηξες στη σεζόν, εκεί ναι, εσύ είναι να το κλειδί, είναι το κλειδί, είναι το κλειδί. Το πιστεύω ακράδαντα. Έτσι, και θα συνεχίσω να το πιστεύω. Όλοι το πιστεύουν. Απλά δεν θέλουν να αρχίσουν να το κάνουν γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να έρθει κάποιος και να γυρίσει όλα τα αποστακτήρια της Λίμνου. Πώς βγαίνει το υπέροχο ούζο της Λίμνου. Έτσι. Υπάρχει ήδη ένα επισκέψιμο για τους επισκέπτες της περίοδου αυτής ή και τους καλοκαιρινούς εδώ στο Κοντοπούλι. Μπορεί να πάει να παρακολουθήσει πώς γίνεται, ξέρω εγώ, η συλλογή του μελιού, να δει και τα προϊόντα, πώς βγαίνουν. Να πάει σε μέρη τα οποία, όπως λες και εσύ, δεν υπάρχουν στους τουριστικούς οδηγούς. Αλλιώς παίρνεις ένα τουριστικό οδηγό. Με εδώ οποίος... που είμαστε δεν υπάρχει κανένα τουριστικό οδηγό. Ο οποίος τουριστικός οδηγός. Ίσως υπάρχει μια φωτογραφία, αλλά πει... βγάλαμε τόσο ναι. πολλά μέσα από αυτό εδώ που είναι ένα απλό χορτάρι και ένα απλό χώμα. Σιγά σιγά, όπως είδαμε, υπάρχουν και εμβληματικά μέρη της Λίμνου, όπως είναι η Αλική, όπως είναι οι Αμοθήνες, όπως είναι τα πετρώματα στο... στην Ατσική εκεί πάνω. Να πούμε δύο λόγια για, το... για τον οίκο ανοχής, τον ιερό οίκο ανοχής. Τα Καβύρια, ναι. Ήταν να πάμε εκεί, αλλά το είπαμε να το αφήσουμε για μεγάλη καλά, και άλλη καλά. προσέγγιση. Είναι λίγο μυστηριακό, δεν είναι τόσο λαϊκή φαντασία οίκος ανοχής. Για πέρασε το μας εσύ όπως θες. Εντάξει, ήταν μυστήρια. Τι θα πει μυστήρια. Σαν εμένα. Τι πήγαιναν εκεί. Καλά, εσύ, μυστήρια, το αφού ήταν μυστήρια δεν υπάρχει. Τι μυστήρια, δεν... σεξ πήγαιναν και έκαναν εκεί και γεννούσαν βασιλόπουλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Και βασιλοπουλίνες. Ήταν τεχνίτες αυτοί, ήταν... ήταν ιερείς τεχνίτες, ξέραν πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Δεν ήταν μόνο η γονιμοποίηση που κάνει η γονιμοποίηση, ήταν και ένα τι πράγμα. Τι έπρεπε να γίνει εκεί, τι υποπτεύεσαι, πας να δουλεύεις, υπάρχουν... να πάρουμε κομμάτια της φαντασίας τώρα. Δεν είναι φαντασία αυτό που θα σου πω, υπάρχουν τόποι οι οποίοι είναι όντως μυστηριακοί. Όταν πας τέτοια ώρα στα Καβύρια θα νιώσεις τι εννοώ, όπως το έχω κάνει και εγώ πολλές φορές. Τι θα νιώσεις. Κάποιες ανατριχύλες. Ίσως. Σοβαρά. Ναι. Από την οπτική του περιβάλλοντος. Όχι, 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 όχι. Προχθές μου έλεγε ενεργειακά. Προχθές μου έλεγε ένας φίλος ότι πρώτη φορά το ακούω αυτό. Στη σπηλιά, λέει, του Φιλοκτήτη. Που δεν είναι. Πήγε. Εντάξει. Πήγε και ακούμπησε, λέει, την οροφή, ακούμπησε τον τοίχο ναι. και ένιωσε κάτι περίεργο, σαν ένα τριχύλα. Ναι. Γέλασε εκείνη την ώρα, αλλά με σένα δεν έπαιρνε. Να μην γελάς. Τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Δεν ξέρω. Ενεργειακά πεδία, δεν γνωρίζω. Δηλαδή, όταν δεις το τρίγωνο που κάνει η Σαμοθράκη με τη Λίμνο και την Ύμβρο, που ήταν τα τρία Καβύρια εκεί πέρα. Α, ήταν τα τρία Καβύρια. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Για το τρίτο δεν ήξερα. Τη Ύμβρου. Ναι, δεν το ήξερα. Όχι, ναι, βεβαίως. Ναι. Και κάτι κάνανε εκεί πέρα αυτοί. Δηλαδή, προφανώς μέσα αυτό το μυστηριακό, ενεργειακό, τριγωνικό πεδίο μπορούσε να γεννηθεί ένας άνθρωπος ή να συλληφθεί ένας άνθρωπος με κάποιον διαφορετικό τρόπο. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ψάχνω δηλαδή έστω και μέσα από τη φαντασία να δούμε τι μπορεί να συνέβαινε στα Καβύρια, μυστήρια που ήταν και Καβύρια και μυστήρια και πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα, ναι. Ήταν πάρα πολύ μεγάλα και ασχολιόταν με πολλά πράγματα. Όπως είπες και εσύ με την γονιμότητα, τη γη και των ανθρώπων, με την αστρονομία. Γιατί αυτή η σπηλιά, η περίφημη, αυτό δεν το ξέρω. Η περίφημη σπηλιά του Φιλοκτήτη. Μπράβο, είναι ένα αστεροσκοπείο. Αστεροσκοπείο είναι. Δηλαδή δείχνει πρώτον την ησημερία, την Ιαρινή. Θα έμπαινε ένα ντόγκ μέσα, είναι η πρώτη φορά νομίζω που ακούγεται αυτό. Την Ιαρινή ησημερία δείχνει ακριβώς. Και δείχνει και κάποια είναι αστέρια. Είναι αστεροσκοπείο ναι. που δείχνει την ιερή τη ησημερία. Ναι, ναι, και Ιαρινή δείχνει και κάποια αστέρια. Επάνω, όπως ήταν τότε, έτσι. Γιατί τώρα ψιλοαλλάξαν τα πράγματα. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με τα μυστήρια, τα Καβύρια από πάνω, κάτι γινόταν εκεί που μένει ο καθένας να το ανακαλύψει μέσα από τη φαντασία του. Βοηθάει ο τόπος εκεί. Βοηθάει, ναι, αρκεί να μπεις με σεβασμό στον τόπο αυτόν. Όχι, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε κάτι πέτρες εκεί πέρα και κάτι τέτοια. Αλλά να ξέρεις ότι εκεί πραγματικά υπήρχε ναός όπου γινόταν μυστήρια. Και αυτό λέει τα πάντα. Και εσύ ως καλό μυστήριο δεν δέχτηκες με κανένα τρόπο. Όλες οι παραγωγές που κάναμε μέχρι τώρα ήταν ο καλεσμένος, το τιμόμενο πρόσωπο, και σε ευχαριστούμε πραγματικά πολύ γι' αυτό, και εγώ και οι θεατές, να έχει ένα είδος μονόλογο προς αυτούς κοιτώντας την κάμερα. Εδώ δεν θέλουμε να κοιτάξουμε την κάμερα μετά από δική σου πρόταση, θέλουμε να ακούσουμε τον ήχο και το λόγο.
Μετέφερε μας λίγο τον ήχο και το λόγο το δικό σου, κλείνοντας, της Λίμνου, για τη Λίμνο, από τη Λίμνο, κάπου ανάμεσα σε πολιόχνες, σε αλικές, σε καβύρια μυστήρια, σε σπηλιές ήταν δεν ήταν του Φιλοκτήτη ή αρχαία αστεροσκοπία. Εδώ από το βορειοδυτικό άκρο, βορειοανατολικό περίπου της Λίμνου. Σ' ακούμε. Ο λόγος είναι σε σένα. Βρήκες και θέα. Έτσι μια περιήγηση σε αυτό, όλα αυτά που λες, που ανέφερες προηγουμένως. Τι να πρωτοπεί κανένας. Άνοιξη, ας πούμε, εδώ στο ανάμεσα Κοντοπούλι Ρεπανίδη στις Βελανιδιές, όπου μπορείς να καθίσεις εκεί ήσυχα, όμορφα και ωραία, χωρίς να κάνεις σκουπίδια και να ακούσεις εκατομμύρια φωνές αηδονιών εκεί γύρω στον Μάρτιο-Απρίλιο. Να τα ηχογραφήσεις, να τα έχεις μετά, να είναι μια εμπειρία ξέχαστη, γιατί αυτό δεν φεύγει από το αυτή. Ακόμα και μετά από πολλά χρόνια υπάρχει μέσα στο αυτή σου αυτό το κελάιδισμα των αηδονιών εκεί, σε αυτό τον τόπο ακριβώς. Μόλις αρχίσουν να βγαίνουν τα φύλλα που κρύβονται τα αηδόνια και μπορούν να φωνάξουν το τέρι τους. Πολλά πράγματα, τι άλλο να σου πω, δεν ξέρω. Μ' άφησες και μοναχό εδώ πέρα. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η διαφορετικότητα. Μια διαφορετικότητα που ήταν πολύ πιο μεγάλη από αυτό που νομίζαμε. Μην βλέπετε το μπλουζάκι, να ακούτε τι σας λέω. Και έτσι άνοιξε πολλά κεφάλαια για το μέλλον. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Νταρντανιάν για αυτό το ταξίδι. Το απολαύσαμε όλοι. Έγινε λίγο διαφορετικά, έως και αμερικανιά. Ο σκοπός που είχαμε γυρισμένη την πλάτη ήταν για να μην εστιάζεστε ούτε στη φάτσα μας, αν είμαστε όμορφοι, ψηλοί ή κοντοί, αλλά στην ουσία των πραγμάτων, ένας άνθρωπος πολύ πετυχημένος, ένας άνθρωπος πολύ ταξιδεμένος, ένας άνθρωπος που αγαπάει παθολογικά τη Λίμνο, τη μελετάει, ζει μέσα σε αυτή καθημερινά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Νταρντανιάν και θα το κρατήσουμε, γιατί θα έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία. Απλά είναι η στιγμή να δείτε ποιος είναι. Αυτό ήταν το ταξίδι, όπως είπε και ο Πάνος. Πιστεύω του χρόνου να κάνουμε ένα πολύ πιο οργανωμένο και να δείξουμε και άλλες περιοχές, σημαδιακές περιοχές και δραστηριότητες, όχι με τα τετριμένα που βλέπουμε συνέχεια. Σας εύχομαι και εγώ καλό φθινόπωρο και see you. Thank you.